Ανοιχτέ οι κλιματιζόμενε αίθουσε σήμερα των Δήμων για τον πρώτο κύμα καύσωνα. Για πάμε στην Αλεξάνδρα Μερακλήδη. Κοντά τη ο κύριο Γρηγόρη Κωνσταντέλο, δήμαρχο Βάρη Βα... Βούλα και Βουλιαγμένη. Καλή σα ημέρα. Καλημέρα Αλεξάνδρα, καλημέρα και στον Δήμαρχο. Καλημέρα σας. μέρα. Βρισκόμαστε σε μία από τι τέσσερι κλιματιζόμενε αίθουσε όπου μπορεί να έρθει ο κόσμο, καθώ υπάρχει και προσωπικό ώστε να του προσφέρει νερό, αναψυκτικά και ό,τι χρειάζεται και είναι 24 ώρε. Μαζί μα έχουμε το Δήμαρχο. Καλή μέρα. Καλημέρα. Ευχαριστώ Καλησά πολύ για την μέρα, πρόσκληση. Δημαρχε. Βρισκόμαστε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης Βροσβουλιαγμένης, στο Κεντρικό Δημαρχείο στη Βούλα, στην παραλία της Βούλας. Είναι η, η, η κύρια αίθουσα υποδοχής κόσμου και το λέω κύρια όχι γιατί απλά είναι πιο καλά οργανωμένη από τις υπόλοιπες, είναι γιατί εδώ στο Δημαρχείο υπάρχει γεννήτρια, Οπότε, οποιαδήποτε διακοπή ρεύματο σε περίπτωση ε, υπερκατανάλωση που συνήθω συμβαίνει κατά τη διάρκεια μικρών, μικρού ή μεγάλου καύσωνα, ε, εδώ υπάρχει γεννήτρια που μπορεί να υποστηρίξει τα κλιματιστικά μηχανήματα για όσο χρειαστεί. Ε, ανοίγει η αίθουσα αυτή, όπω ανοίγουν και οι τρει αίθουσε των Καποί. Ε, και υπάρχει προσωπικό εδώ το οποίο μπορεί να υποστηρίξει όποιου θέλουν να έρθουν εδώ να δροσιστούν ε, και για λόγου υποστήριξη και ασφάλεια, γιατί το κτίριο φυλά, φυλάσσεται, αλλά και για τι βασικέ του ανάγκε, οι οποίε έχουν να κάνουν με, με, με να πιούν κάτι, να μπορέσουν να έχουν μια ε, βοήθεια να φαρμακευτικού τύπου εάν και εφόσον χρειαστεί. Πάντως, δήμαρχε, δήμαρχε, αν έχετε εσείς ανάγκη από κλιματιζόμενες αίθουσες που αν γυρίσει τώρα η κάμερα στην Τζαμαρία εκεί πέρα θα δούμε ότι η θάλασσα είναι στα 12 μέτρα. Ναι, πράγματι, είναι Δεν είναι παραπάνω. Η, θα, λοιπόν, η, άνεσης... θάλασσα είναι, η θάλασσα είναι πράγματι στα 12 μέτρα. Ε, πολλές φορές όμως το έχουμε παρατηρήσει ότι ακόμα και η θάλασσα και η παραμονή στον εξωτερικό χώρο α, λόγω του το, το καύσωνα και της υγρασίας γίνεται αφόρητη. Ε, άνθρωποι που έχουν προβλήματα, ειδικότερα αναπνευστικά, ψάχνουν να βρουν δροσιά. Έχω την αίσθηση όμω, αν μου επιτρέπετε να πω, ότι τα περισσότερα πλέον σπίτια έχουν μικρά ή μεγάλα κλιματιστικά μηχανήματα ή ανεμιστήρε. Και αυτό το οποίο βλέπουμε, δεν βλέπουμε πάρα πολύ μεγάλη προσέλευση ε, στι αίθουσε τη κλιματιζόμενης του Δήμου. <χαι> ε, Παρ' όλα αυτά, υποχρούμεθα από το νόμο και από τη λογική. Και από την κοινωνική ευαισθησία τη τοπική αυτοδιοίκηση σε γέννη, να έχουμε αυτέ τι εγκαταστάσει έτοιμε. Και ένας Ακόμα και ένα συμπολίτη μα να τη χρειαστεί, πρέπει να υπάρχει. Τι ώρε, πείτε μα λιγάκι από τι ώρα μπορεί να έρθει κάποιο και μέχρι τι ώρα παραμένουν ανοιχτέ αυτέ οι αίθουσε. Ε, όταν, όταν δεν έχουμε ε, κάτι, κάτι το οποίο είναι πραγματικά ακραίο, mm -hmm. όπου η αίθουσα μένει επί 24 ώρου βάσεω ανοιχτή. Η συγκεκριμένη αίθουσα και οι υπόλοιπε τρει ανοίγουν το πρωί στι 7 η ώρα mm -hmm. και μένουν ανοιχτέ μέχρι τι 10.30 11 η ώρα το βράδυ. Μάλιστα. Οπότε Μάλιστα. Για τον όσο για κόσμο... τον δηλαδή διαρκεί, λίγο πολύ. Λίγο ω πολύ, εάν υπάρχει βέβαια παραμονή ανθρώπων και ανάγκη, mm -hmm. αυτό το ωράριο επεκτείνεται και γίνεται όπω σα είπα νωρίτερα 24 ώρα Βέβαια, τώρα να πούμε ότι το να μένει κανεί αυτή την εποχή στη βάρη, στη βούλα και στη βουλιαγμένη είναι ευλογία. Ε, το να είσαι δήμαρχο σε αυτή την περιοχή, αυτή την περίοδο, είναι διαβολευδομάδα που λένε και ναι, δεν στα δήμαρχοι. Νομίζω... Γιατί. <laughs> δεν, δεν νομίζω έχετε απόλυτο δίκιο. Οι, οι ανάγκε τη πόλη αυξάνονται κατακόρυφα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Είμαστε τυχεροί γιατί η φύση έχει πρικίσει την περιοχή με όμορφε παραλίε, με, 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 με πευκό, πε, πευκόφητου λόφου. Ναι, αλλά αυτό που είναι ευλογία. Προσελκύει, λοιπόν. Αυτό που είναι ευλογία είναι και το πρόβλημα. Ελ, Προσελκύει, <laughs> λοιπόν, καταρχά προσελκύει πολύ κόσμο από όλη την, την Αττική και όχι μόνο, που σημαίνει ότι ο Δήμος επιβαρύνεται και με θέματα καθαριότητας και με θέματα συγκοινωνιακά και κληροφοριακά. Ε, και συγχρόνως έχουμε και την, το μεγάλο άγχος, το οποίο προσπαθούμε να το ε, έχουμε σε, σαν πρώτη προτεραιότητα, που είναι η προστασία ε, των πράσινων περιοχών, που είναι πολλές μέσα και γύρω από την πόλη, ούτως ώστε να μην χαθεί φυσικό κεφάλαιο, φυτικό κεφάλαιο, και συγχρόνως ε, να μην κινδυνεύσει κόσμος και να μην κινδυνεύσουν και οι περιουσίες το, των κατοίκων, Uh, yeah. Τη περιοχή. Γενικότερα το καλοκαίρι για μας δεν είναι το καλύτερο yeah, ως δημοτική είναι, αρχή. Δεν είναι πολύ είναι εντατικό. μια uh, θα... ωραία πάσα γιατί είπατε να μην κινδυνεύσει ο κόσμος Ωστόσο, είχαμε το, τώρα το πρωί ένα περιστατικό στην παραλία μαζί με την καλή τη συνάδελφο, την Αλέξα Δαρνάκη. στον άλυμο, Περακτίδη, βέβαια. Με ένα περιστατικό με μια κυρία η οποία την ώρα που έμπαινε στη θάλασσα η γυναίκα πήγε, πέρασε κάποιου από πίσω τη και της άρπαξε, τη έκλειψε την αλυσίδα που είχε στο λαιμό τη. Και μάλιστα πήγαν μετά. Δυστυχώ, έχουμε. Και Δυστυχώς να... έχουμε πάρα πολλά τέτοια περιστατικά ναι. Ναι, Για ναι. πείτε μας Λιάκη, Ποια είναι η εικόνα που υπάρχει Και γίνονται ε, περιπολίες Έχουμε πάρα Γίνονται, γίνονται περιπολίες και από την, το αστυνομικό τμήμα Της περιοχής Αν και υπάρχει ένα ναι. πολύ σημαντικό πρόβλημα Με τη στελέχωση των αστυνομικών δυνάμεων Στην περιοχή Γενικότερα στην περιοχή της, της, της παράκτιας ναι. ζώνης Αλλά και άλλες αστυνομικές υπηρεσίες Υπάρχει Πολύ μεγάλη έτσι, έξαρση θα μπορούσα να πω τα τελευταία χρόνια από, από κλοπές οι οποίες γίνονται για μικροαντικείμενα ή για πορτοφόλια για κινητά στις παραλίες. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο παράπονο αλλά και αίτημα της, των, των δήμων της παράκτιας ζώνης επειδή έχουμε... Τουριστικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, αυξάνεται ο πληθυσμό τη πόλη. Τα Σαββατοκύριακα, εδώ στην περιοχή μα, από του 60.000 κατοίκου που είμαστε, γινόμαστε 120.000 από του επισκέπτε. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι κάθε καρδιά Καρύδη, αν μου επιτρέπετε ε, το, τον όρο, προσέρχεται εδώ. Έχουμε ζητήσει, λοιπόν, ε, να, να μας λογίζουν και εμά ως τουριστικούς προορισμούς που ενισχύουν το καλοκαίρι την αστυνομική φύλαξη. όπως γίνεται στη Σαντορίνη, όπως γίνεται στη Ρόδο, στην Κιάρκυρα. Γενικό είναι αυτό. Αντιθέτω, αυτό δεν. Αυτό δεν γίνεται, δεν μας συλλογίζουν για να ενισχύσουν την αστυνομική παρουσία ως ε, να την αυξήσουν, αλλά μπαίνουμε κι εμείς στην λογική που μπαίνουν και τα υπόλοιπα αστυνομικά τμήματα και τα τμήματα ασφαλείας, όπου φεύγουν για το καλοκαίρι αστυνομικοί και πηγαίνουν σε αυτού του πολυσύχνετου προορισμού. Γιατί και εμεί δεν είμαστε πολυσύχνετο προορισμό. Εδώ, εδώ έχουμε κενά και αντί να τα ενισχύσουμε τα κενά το καλοκαίρι που έχουμε πολλοί κόσμο, μειώνουμε και τα κενά τα δικά μα. Είναι Δήμα, κάτι και. το οποίο πρέπει να γίνει. Αν δεν υπάρχει αστυνόμευση, δεν μπορεί να, 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 να υπάρξει και η δυνατότητα να μειωθούν αυτά είναι, τα περιστατικά, τα οποία πραγματικά δημιουργούν μια αλγινή εικόνα για την περιοχή μα. Είναι, είναι συμμορίε αυτέ οι οποίε δρούν στι παραλίε των Νοτιών Προαστίων ή είναι μεμονωμένοι οι οποίοι προσπαθούν να αρπάξουν ότι μπορούν και να... Νομίζω ότι είναι και τα δύο από αυτά που πολύ σωστά είπατε ε, και, και η, 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 θα μου επιτρέψετε να πω ότι όσο ψυχρό και αν είναι για, για κάποιον ο οποίος ε, είναι το θύμα μιας τέτοιας κλοπής κάποιες φορές όπως είδαμε σήμερα το πρωί και, και ξαφνικό και βίο ε, δεν λογίζεται ως μεγάλης κλίμακας ε, κλοπή η ληστεία, ε, θεωρούνται κατατάσσονται στις μικροκλοπές όμως η συχνότητά τους δημιουργεί μια ασφυξία στην ευρύτερη περιοχή ε, τρομοκρατεί Πολλού ανθρώπου οι οποίοι το πέφτουν θύματα αυτών των κλοπών ή παρακολουθούν τον διπλανό του <ΣΣ> ε, να, να ε, ε, γίνεται θύμα κλοπή ή βγαίνει από την παραλία και ξαφνικά τα, τα υπάρχοντά σου δεν υπάρχουν. Ε, Κάποιο τα ξέρετε, έχει πάρει, κάποιοι δήμαρχε, τα έχουν πάρει. Και στο πρωινό και... περιστατικό με την κυρία που τη άρπαξαν την αλυσίδα, ε, οι αστυνομικοί που έφτασαν, μετέφερε η γυναίκα αυτή, τη είπαν ότι να μην προκαλούμε κι εμεί ε, όλου αυτού οι οποίοι μπορεί να παραμονεύουν και να Κοιτάνε πότε θα μπούμε στη θάλασσα για να μας κλέψουν κάποια από τα υπάρχοντά μας. Οπότε δεν ξέρω αν και αυτή είναι η λύση. Να σκέφτομαι δηλαδή Προφανώς για παράδειγμα πώς θα θάλασσα. Προφανώς δεν είναι η λύση. Ε, πολλές φορές ε, πρέπει όταν, όταν πας στην παραλία. Είναι για, για, για σένα την οικογένειά σου, τους mm -hmm. φίλους σου μια, ένας χρόνος ανεμελιάς. Ένας χρόνος Ακριβώς. χαλάρωσης. Ε, 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 εκεί λοιπόν... Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα τέτοια κακοπιά στοιχεία να περιορίζονται ή να, να όταν εντοπίζονται να απομακρύνονται. Οι παραλίες οι οποίες υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή του, 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 σε αυτό το οποίο λέμε νότιο μέτωπο του Σαρονικού. Βάλιστα είναι πάρα πολλέ παραλίε οι οποίε είναι ανοιχτέ. Για πείτε μα λίγο για τι ε, παραλίε. Στι οργανωμένε παραλίε, δήμαρχε, στι οργανωμένε παραλίε, δεν έχουμε Μάλιστα. πολύ χρόνο. Υπάρχουν ιδιωτικοί security. Φυλάσσονται αυτοί τη χώρα. Στον αστέρα υπάρχει. παραλία που υπάρχει. υπάρχει παραλίες. Υπάρχουν, υπάρχουν, υ... υ... υπάρχουν ιδιωτικοί security, αλλά συγχρόνω υπάρχουν και κλοπέ και στι κλειστέ τουριστικέ εγκαταστάσει. Δεν είναι κάτι, ένα φαινόμενο το οποίο ε, το παρατηρούμε μόνο στι ελεύθερε ανοιχτέ Οργανωμένε από του Δήμου ή από το Δήμο παραλίε. Υπάρχει πάντου. Προφανώ υπάρχει σε μικρότερη συχνότητα. Οι κλειστέ παραλίε, επειδή παράγουν έσοδα για του διαχειριστέ, έχουν τη δυνατότητα να έχουν ε, πολλά μάτια τριγύρω, δηλαδή υπαλλικό προσωπικό, όχι κατά ανάγκη ε, security. Μπορεί να είναι υπαλλικό προσωπικό το οποίο εξυπηρετεί την παραλία. Εκεί λοιπόν δεν εξαφανίζεται το συγκεκριμένο φαινόμενο. Υπάρχει όμω. Πραγματικά είναι πολύ πιο μειωμένο από τι ελεύθερε παραλίε. Αυτό το οποίο είδαμε σήμερα το πρωί, όμω, ήταν σε οργανωμένη παραλία. Όπω. Είναι ε, ε, στο ελεύθερο μέρο. Σε μια διχυρία. περιοχή η οποία είχε οργανωμένη δομή, θέλω Δήμαν. να πω. Ότι yeah. είχε ξαπλώστε, είχε, ήταν περιοχή που, 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 που τελούσε σε, σε μίσθωση από κάποιον να διαχειριστεί. Σας ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καλημέρα μας.